Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτοί είναι οι τίτλοι των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Από λεπτό σε λεπτό η τηλεμαχία των 6 υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο πριν την έναρξη. Ποιος υποψήφιος έφτασε πρώτος. Απευθεία σύνδεση και εκτενή αποσπάσματα. Φουντώνει η μάχη στον ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση Φάμελου μέσω Άττικα στην προσωπική ανάρτηση Κασελάκη. Τι του διεμήνησε μέσω Άττικα ο Γιάννης Ραγκούσης. Βράβευση Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Απευθεία σύνδεση. Ελληνοτουρκικά, μεταναστευτικό και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Αναγνώριση του ψευδοκράτου ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Νέες αιματηρές επιδρομές σε προάστιο της Βηρητού. Φόβοι για κλιμάκωση. Έκκληση Biden για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η Χεσμπολά σας έρνει στο βούρκο διαμηνίων Νετανιάχου. Αρχίζουμε το δελτίο μας με την τηλεμαχία μεταξύ των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που ξεκινάει αυτή την ώρα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Συνδεόμαστε με τους συναδέλφους Στέριος Γιαμπάκα στην Αγία Παρασκευή και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Στέργη, ξεκινάω από σένα. Καλησπέρα Αθηνά, είμαστε μπροστά από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η τηλεμαχία μεταξύ των 6 διεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Όλα είναι έτοιμα, η συζήτηση αναμένεται με ενδιαφέρον. Η συζήτηση θα αναπτυχθεί σε 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Να τις θυμίσουμε ποιες είναι αυτές. Η πρώτη είναι οικονομία ανάπτυξη, η δεύτερη είναι κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό. Τρίτη, εξωτερική πολιτική άμυνα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτη, θεματική ενότητα, κράτος, θεσμοί, τοπική αυτοδιοίκηση. Πέμπτη, κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση. Και έκτη, αυτή που αναμένεται να συγκεντρώσει και τα περισσότερα βλέμματα όσον αφορά το κομματικό ενδιαφέρον, είναι η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζουμε ότι θα είναι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγκυριάδης και Γιώργος Κουβαράς, οι οποίοι θα κάνουν ερωτήσεις 30 δευτερολέπτων και σε 90 δευτερόλεπτα οι διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις τους. Στέργη, όσο μας μιλάς, βλέπουμε στα πλάνα μας τις αφίξεις των 6 υποψηφίων στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Παρακαλώ, συνέχισε. Η διαφορά σε σύγκριση με προηγούμενα debate είναι ότι θα έχουν και οι ίδιοι υποψήφοι να θέτουν ερωτήματα ο ένας στον άλλον ή να τοποθετούνται απέναντι σε κάτι που είπε κάποιος στον υποψήφιό τους ή να σχολιάζουν μια τοποθέτησή τους. Οι υποψήφοι ήρθαν από νωρίς, από τις 7.30 και μετά άρχισαν να προσέρχονται στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πρώτη ήρθε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία σε συνοπτικές δηλώσεις της τόνισε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει μια μεγάλη και κυβερνόσα παράταξη. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ελπίζω σήμερα να ξεκινήσει μια δημιουργική προσπάθεια για να αλλάξουν τα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα. Ακολούθως ήρθε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με το μεγαλύτερο επιτελείο συγκριτικά με τους υπόλοιπους υποψηφίους και ήταν και πιο αναλυτική στις δηλώσεις της. Τόνισε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι πραγματικά κρίσιμες για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε από τους πολίτες να συμμετέχουν, ότι θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω διάλογο και περαιτέρω debate μεταξύ των υποψηφίων. Λίγα λεπτά αργότερα έρθει ο Παύλο Γερουλάνο, ο οποίο ήταν και αυτό συνοπτικό δηλώσει του, τόνισε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε την τηλεμαχία, ότι θα μα δοθεί η ευκαιρία να συγκριθούμε ο ένα με τον άλλον, είπε μεταξύ άλλων στι δηλώσει του. Ακολούθω ήρθε ο Χάρη Δούκα στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ, τόνισε την ανάγκη για ανοιχτό διάλογο, είπε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ένα πολύ ζωντανό διάλογο μεταξύ των 6 συνυποψηφίων, είπε ότι είναι χαρούμενο γιατί θα μπορούμε να έχουμε διάλογο μεταξύ μα οι συνυποψήφοι, οι 6 συνυποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κάτι που όπω είπε ότι το ήθελε πάρα πολύ. Ακολούθησε ο Μιχάλη Κατρίνης, που τόνισε ότι ανοιχτός διάλογος στο ΠΑΣΟΚ δεν ανοίγει με το σημερινό τυμπέ, θα πρέπει να ακολουθήσει και περαιτέρω διάλογος. Μάλιστα, θα επανέλθουμε, Στέργη, σε σένα. Ακριβώς, να πάμε και στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου, που έχει τις πληροφορίες για την στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι 6 υποψήφοι. Πάρα πολύ σωστά, Αθηνά. Οι 6 υποψήφοι έχουν αρχίσει ούτως ή άλλως τα τελευταία 24 ώρα να κάνουν πολύ εντατικές συσκέψεις για αυτό το debate. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εστιάσει σε 3 σημεία, στις επεξεργασμένες λύσεις που φέρεται να έχει προκειμένου να απαντήσει στα προβλήματα των πολιτών απευθείας, στο ότι μπορεί να σηκώσει την αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ότι έχει ένα πολιτικό σχέδιο να πάει το κόμμα παραπέρα. Στις δικές του προγραμματικές θέσεις θα επιμείνει και αυτές θα θελήσει να αναλύσει
ψηφίσει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος δέχθηκε πόλεμο τον τελευταίο καιρό για το σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο τις εκπώνησε. Η Άννα Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι έχει το εξής πλεονέκτημα, πως όλοι οι άλλοι μιλούν θεωρητικά, ενώ η ίδια έχει εφαρμόσει τις θέσεις της στην πράξη. Το διακύβευμα της επόμενης μέρας θα βάλει ο Παύλος Γερουλάνος, επιμένοντας ότι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι κοινοβουλευτικός, και σε αυτό θα επανέλθω σε λίγο. Ο κύριος Κατρίνης πρόκειται να επιμείνει στους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, ενώ η κυρία Γεννακοπούλου, με βάση το πρόγραμμα που έχει αναρτήσει από τις αρχές του Αυγούστου, θα προσπαθήσει να το συνοψίσει στα 90 δευτερόλεπτα και να απαντήσει σε όλα. Τώρα, είπα ότι θα επανέλθω γιατί έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα στο ΠΑΣΟΚ με την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου στον Παύλο Γερουλάνο και την πρόταση που έκανε χθες ο ΝΕΡ, μιλώντας στο ΜΕΓΑ και καλώντας τον να αναλάβει εκείνος χρέη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, στον βαθμό που η ίδια θα κερδίσει τις εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο έτερος υποψήφιος, ο κύριος Γερουλάνος, έσπευσε να απαντήσει ήδη από χθες, λέγοντας ότι όσοι μείναμε στο ΠΑΣΟΚ πιστοί, δεν το κάναμε για να διαπραγματευτούμε καρέκλες, και πως η εμπειρία των εξοκοινοβουλευτικών προέδρων στην Ελλάδα δεν έχει πάει πολύ καλά ως τώρα, ενώ θέση σε αυτή την κόντρα πήραν όλοι σχεδόν οι συνυποψήφοι. Αθήνα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, και πάμε να ακούσουμε τι διαμήνυσαν οι δύο υποψήφοι για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Αν εγώ κερδίσω, και αν ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος ο ίδιος από τα συμφραζόμενά του λέει ότι είναι ένας εξαιρετικά επαρκής κοινοβουλευτικός, γιατί να μην συνεργαστούμε, να είμαι εγώ πρόεδρος και αυτός να είναι επικεφαλής της, αυτό... της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στριμώχτηκε και της ξέφυγε αυτό, γιατί είναι μάλλον κάτι άκομψο και δεν της ταιριάζει. Δεν ταιριάζει ούτε σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά κυρίως στους συνυποψηφίους μου. Γιατί αυτή την ώρα δίνουμε μία μάχη, ο καθένας θέλει να δείξει τι είναι αυτό το οποίο φέρνει στο τραπέζι. Και τέτοιου είδους προτάσεις νομίζω ότι είναι άκερες και δεν έχουν χώρο εδώ πέρα. Το debate των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ είναι σαφώς μια κορυφαία στιγμή στην κομματική διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου. Και μαζί με τον Αλέξανδρο Κλώσσα θέλω να δούμε πώς μπορεί μια λάθος έκφραση, μια οξυδερκής παρατήρηση στη διαδικασία της τηλεμαχίας να δώσει ή να αφαιρέσει πόντους από κάποιον υποψήφιο. Τι λες, Αλέξανδρε, μπορεί το debate τελικώς να φέρει ανατροπές? Εντάξει, άμα γίνει το πολύ μεγάλο λάθος, είναι προφανές ότι θα μετρήσει το τελικό σακούλι. Νομίζω το debate μπορεί να βοηθήσει τους λιγότερο προβεβλημένους ή αυτούς που στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα και να μην, και όχι τόσο πολύ αυτούς που έτσι και αλλιώς προηγούνται στην κούρσα. Δεν έχουμε μεγάλη παράδοση από debate στην χώρα, ειδικά από debate που να έχουν ελεύθερο λόγο, άρα να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να γίνει το λάθος ή να εκτεθεί ένας υποψήφιος ή να πιεστεί ένας υποψήφιος. Θα έχει ενδιαφέρον ο τελευταίος κύκλος που θα είναι λίγο πιο ελεύθερος, αν από εκεί θα προκύψει κάτι. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε ποιος θα δεχθεί τα περισσότερα βέλη, αν θα είναι ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι το λογικό γιατί είναι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή, ή αν θα είναι κάποιος άλλος ή κάποια άλλη από τους υποψηφίους, που αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θα δείξουν να τον φοβούνται λίγο περισσότερο. Θα έχει ενδιαφέρον αν θα πάρουμε μηνύματα για την επόμενη μέρα, ποιος θα μπορούσε να πάει με ποιον, ποιος θα μπορούσε να στηρίξει ποιον, ποιος θα μπορούσε να συνεργαστεί με ποιον για την επόμενη στιγμή. Νομίζω όμως ότι και οι έξι μπαίνουν στο γήπεδο με την λογική να μην φάνε γκολ. Και μετά, αν σε κάποια αντεπίθεση μπορέσουν να βάλουν ένα γκολ και να πάρουν το παιχνίδι, έχει καλώς. Αν το παιχνίδι λήξει ισοπαλία, θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα πάνε στην επόμενη μέρα. Νομίζω όμως ότι το σημαντικότερο αυτό το debate δεν είναι τόσο πολύ η ανάδειξη μεταξύ των έξι αυτού που θα κερδίσει την μάχη στο debate, αλλά εάν αυτοί οι έξι θα μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τον χώρο της κεντροαριστεράς την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζουν μόνο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα ψηφίσουν και τον άνθρωπο που θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση στον χώρο της κεντροαριστεράς, μαζί με όποιον είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον είναι στο χώρο, τέλος πάντων, για την επόμενη μέρα. Άρα νομίζω ότι εκεί κάνει κρίσιμο το σημερινό debate, εκεί γίνεται κρίσιμο το σημερινό debate. Τι θα πούν για την κεντροαριστερά και πόσο θα φανούν ότι είναι έτοιμοι. Μάλιστα. Και ψημένοι, που λέει ο λαός, να προχωρήσουν το εγχείρημα της κεντροαριστεράς. Κόντι γιορτή, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε. Και πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι υποψήφοι για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, καθώς έφτασαν στο Ραδιομέγαρο, με τη σειρά που έφτασαν για την μεγάλη τηλεμαχία. Ευελπιστώ ότι σήμερα θα ξεκινήσει μια μεγάλη και δημιουργική προσπάθεια
για να αλλάξουν τα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα και να πετύχουμε το μεγάλο σε πρώτη φάση και το κυβερνών στις εθνικές εκλογές ΠΑΣΟΚ. Γίνεται. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, γίνεται. Είναι τόσο σημαντικό το ποιος θα είναι, ποιος θα εκλεγεί και τι θα δώσει, τη νέα ορμή, τη νέα αρχή μπορεί να δώσει στο ΠΑΣΟΚ, πιάνοντας ξανά το νήμα με την ελληνική κοινωνία και εκφράζοντας τις ανάγκες και τα συμφέροντά της. Είναι σημαντικό για αυτή τη διαδικασία να κάνουμε αυτή την τηλεμαχία που λέμε, το debate, διότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να συγκριθούμε ο ένας με τον άλλον και να δει ο κόσμος τι πρεσβεύει ο καθένας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα πολύ ζωντανό διάλογο και όλοι οι πολίτες θα καταλάβουν τα βασικά προτάγματα, τις διαφορές και θα μπορέσουν να συγκρίνουν και κυρίως να συμμετέχουν στις εκλογές της 6 του Οκτώβρη. Ο ανοιχτός διάλογος στο ΠΑΣΟΚ για όλα δεν ανοίγει και δεν ολοκληρώνεται με το σημερινό debate. Θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας ως κόμμα από εδώ και πέρα. Διάλογος για όλα, διάλογος στα όργανα, διάλογος στην κοινωνία και στους πολίτες. Μέχρι τώρα οι διαδικασίες μας εξελίσσονται με πολιτικό πολιτισμό, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και αυτό είναι ένα μήνυμα και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για όλο το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως σήμερα έχουμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Ερντογάν, συνεχιζώντας το ράλι των προκλήσεων, μίλησε από το βήμα του ΙΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Περιμένουμε την αντίδραση της κυβέρνησης, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να τελειώσουν οι αυταπάτες. Να πούμε ότι αύριο, Τετάρτη, στις 9, στο κεντρικό δελτίο μας, θα έχουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση του Άττικα με την υπογραφή της προράτα με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μένεται η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην εκλογή αρχηγού από τη βάση. Δρυμία κριτική στον Στέφανο Κασελάκη με αφορμή το σύνθημά του «Είμαι εδώ», άσκησε μιλώντας στο Άττικα ο πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Κράτης Φάμελος. Να αποδεχτεί τις αποφάσεις των οργάνων για να μην οδηγήσει το κόμμα σε διάσπαση, κάλεσε τον κύριο Κασελάκη ο Γιάννης Ραγκούσης, ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης χαρακτήρισε κενή περιεχομένου την αφίσα του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ παρά τη συμφωνία επί του οδικού χάρτη προς την εκλογή ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, απάντηση στο Στέφανο Κασελάκη και το σύνθημά του «Είμαι εδώ» έδωσε από την εκπομπή «Χωρίς μακιγιάζ» ο πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, που του άσκησε παράλληλα δρυμία πλην πολιτική κριτική. Προτιμώ το μήνυμα «Είμαστε εδώ». Το «Είμαστε» στην πολιτική, αλλά και ιδιαίτερα στην αριστερά, είναι πιο πλούσιο. Είναι πιο πλούσιο. Δεν έχει έναν μόνο. Το είμαστε λοιπόν για μένα, επειδή είναι ταυτότητα, έχει και την αυθόρμητη απάντηση ότι ναι, εγώ θα είμαι. Γιατί εγώ θέλω να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό, τα είπαμε, ευρωπαϊκό, οικολογικό κόμμα. Προσέξτε όμως, έχω κάνει ξεκάθαρη κριτική στον Στέφανο τον Κασελάκη. Ότι η πολιτική του, παρότι αποσπασματική και πολλές φορές αλληλοσυγκρόμενη, απομακρύνει τον ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το τρομολόγιο που πιστεύω ότι είναι σωστό. Απάντηση όμως έδωσε και σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δήλωσε πως είναι νωρίς να πει αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος ή όχι. Η ευθύνη που μας έχουν δώσει οι πολίτες είναι να είμαστε μια όχι απλά αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο έναν νέο πρόεδρο, δεν μπορεί να έχουμε μόνο αλλαγή θέση του Προέδρου, πρέπει να έχουμε πολιτική πρόταση. Θα συρθεί στη γνωστοποίηση του πόθεν έσχες του, εκτίμησε για τον Στέφανο Κασελάκη ο Γιάννης Ραγκούσης, καλώντας τον από τη συχνότητα του Άττικα και την εκπομπή Γεγονότα 2.0 να αποδεχθεί τις αποφάσεις των οργάνων για να μην οδηγήσει το κόμμα σε διάσπαση. Είναι υποχρεωμένος να δώσει τη δημοσιότητα του πόθεν έσχες του στον ελληνικό λαό, επαναλαμβάνω, στα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και δεύτερον, βεβαίως, είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης πολιτικής γραμματείας, ότι πράγματι σέβεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Βεβαίως, ο κ. Κασελάκης είναι υποχρεωμένος, όπως και όλοι, να συνοδεύσει την υποψηφιότητά του με αποδοχή αυτών των δεδομένων. Αλλιώς, κ. Μελιγκόνη, αλλιώς, τότε θα μιλάμε για μια κανονικού τύπου, επίσημου τύπου, διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, υπάρχει κρίση δημοκρατίας, είπε η Κατερίνα Νοτοπούλου, απαντώντας και για το σύνθημα του Στέφανου Κασελάκη, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Μονομαχίες ή ιδιοκτησιακές λογικές για το κόμμα αφήνουν παγερά αδιάφορη την κοινωνική πλειοψηφία. Το δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Αυτό, σε αυτό απαντάτε. Ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
Ως καινή περιεχομένου περιέγραψε την αφίσα του Στέφανου Κασελάκη ο Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε εκείνος να έχει συμμορφωθεί με τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Είναι ένα κενό περιεχόμενο. Λέει ότι είναι εδώ. Τι να σας πω. Καταρχήν δεν είναι εδώ, γιατί εδώ και 15 μέρες δεν έχει πει τίποτα. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, να το πω έτσι λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, και να κάνει ό,τι γουστάρει, να κάνει ένα κόμμα δικό του. Εγώ δηλαδή, αν ήθελα να κάνω ό,τι θέλω, τελείως, ό,τι θέλω, θα έκανα ένα δικό μου κόμμα. Και θα ήμουν εγώ και αυτοί που θα με ανέχονταν. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, τόσο πιο ακονισμένα θα βγαίνουν τα μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως το απόγευμα και προκειμένου να αλλάξει το βάρη κλίμα ισοστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Παπάς, προχώρησε σε πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικού έργου. Συγκεκριμένα, τα επόμενα 24 ώρα καταθέτει ερωτήσεις για την ακρίβεια, την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών εις βάρος των καταναλωτών και μια τροπολογία για τους δανειολήπτες. Τώρα το βραβείο Ειρήνης Νίκος Νικηφορίδης απονεμήθηκε πριν από λίγο στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Οκάστια Λιφεροπούλου παρακολούθησε την εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Η Συμφωνία των Πρεσπών απέδειξε πως υπάρχει δρόμος για αμοιβαία αποδεκτή λύση που προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα και ταυτόχρονα προωθεί την ειρήνη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παραλαμβάνοντας το βραβείο Νίκος Νικηφορίδης που το απονεμήθηκε σήμερα από το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης σε μια εκδήλωση με έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω των διεθνών εξελίξεων αλλά και των εξελίξεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο πως στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 16 βουλευτές του κόμματος, μεταξύ των οποίων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Σοκράτης Φάμελος, αλλά και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τρία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας στην μακροσκελή του ομιλία έκανε αναφορές στην ειρήνη με αφορμή όσα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, την Ουκρανία αλλά και το Κυπριακό. Παράλληλα απευθύνθηκε στους νέους που βιώνουν την ανισότητα και την ανασφάλεια και οι οποίοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναζητούν όραμα αλλά και ρεαλισμό, ουσία και όχι εικόνα. Οι νέοι αυτοί αρνούνται, συνέχισε ο κύριος Τσίπρας, να εμπιστευτούν κάθε κήρυκα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ανέξοδα και βροντερά την ορμή τους, βυθίζοντας το δημόσιο διάλογο βαθύτερα στην τοξικότητα και τον βούρκο, συνέχισε ο κύριος Τσίπρας, σε μια αναφορά που καταχειροκροτήθηκε και που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αναφέρεται στο εσωτερικό, στο εσωκομματικό ακροατήριο. Μάλιστα. Αυτή είναι η γενιά στην οποία έχουμε χρέος να απευθυνθούμε, κατέληξε ο κύριος Τσίπρας, ολοκληρώνοντας καταχειροκροτούμενο στην ομιλία του. Ιωκάστη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Είναι σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας, να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τελείως την πηξίδα για το που θα πάμε. Εμένει στις καταγγελίες του περί φωτογραφικού διαγωνισμού του Υπουργείου Πολιτισμού για τα κηλικεία των αρχαιολογικών χώρων ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Σαλμά ότι αναπαρήγαγε συκοφαντίες για τα μέσα ενημέρωσης. Να μην διακόψει την εκαθάριση της κοινοβουλευτικής του ομάδας από όσους αναπαρήγαγαν ψεύδι και συκοφαντίες, κάλεσε σε ανακοίνωσή του τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Μία μέρα μετά τη διπλή διαγραφή του Μάριου Σαλμά από την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής εμένει στις καταγγελίες του για φωτογραφικό διαγωνισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και γενικότερα στη σφοδρή κριτική του προς την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου υπεραμείνεται των κυβερνητικών χειρισμών και στρέφει τα πειρά του στον διαγραφέντα βουλευτή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάριος Σαλμάς αναφέρθηκε στη σκληρή κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Πρωθυπουργό κατά την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο. Τι του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, πρώτη φορά θα το πω δημόσια. Του είπα, καταρχήν, είναι ωραίο να λες ότι πάμε μπροστά, απαντώντας σε κάποιους άλλους βουλευτές, δεν υπάρχει λαϊκή δεξιά, πάμε μπροστά είναι το σύνθημα. Αλλά του είπα, όταν πας μπροστά, πρέπει να ξέρεις με ποιο ιδεολογικό μπούσουλα πας. Για παράδειγμα, του είπα, μπροστά σε όλους τους βουλευτές, όταν αποφασίσεις που θα δώσεις τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πού θα τις δώσεις, στους λίγους ή στους πολλούς.
Εσείς τους δώσατε στους λίγους. Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατηγόρησε για λάσπη τον κύριο Σαλμά. Ο κύριος Σαλμάς υπερεύει τα εσκαμμένα και ουσιαστικά προχώρησε σε συκοφαντικές καταγγελίες. Εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της νομιμότητας, υπέρ του κράτους δικαίου. Και δίνουμε όσα καταγγέλει ο κύριος Σαλμάς έχουν κριθεί τουλάχιστον 6 φορές από τη δικαιοσύνη. Mm. Έχουν προσφύγει δηλαδή οι συμμετέχοντες. Υπήρξαν προσφυγές. Και έχουν απορριφθεί και έχει δικαιωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ, ο αρμόδιος οργανισμός. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα, όχι λαϊκίστικο, λαϊκό κόμμα που σημαίνει ότι είναι ένα κόμμα των πολλών. Ταυτόχρονα είναι ένα κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, φιλελεύθερο και ευρωπαϊκό. Στο ίδιο πλαίσιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Μάριο Σαλμά ότι αναπαρήγαγε μια σειρά από συκοφαντίες στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Απίφθινε μετά από περίπου 2 εβδομάδες μια ερώτηση, όπως προβλεπόταν, στην ανυπόμονη υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Ήρθε η κυρία Μενδώνη 2 μέρες μετά στη Βουλή και απήντησε με αναλυτικά στοιχεία. Ρωτήθηκε ο κύριος Σαλμάς εκείνη τη μέρα αν θέλει να επανέλθει. Δεν επανήλθε. Λίγες μέρες μετά ζήτησε και τα σχετικά έγγραφα από την κυρία Μενδώνη. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, το απεστάλησαν τα σχετικά έγγραφα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία επειδή αναπαρήγαγε μια σειρά από συκοφαντίες στα μέσα ενημέρωσης. Αναμένουμε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός να μην διακόψει την εκαθάριση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, τουλάχιστον από όσους αναπαρήγαγαν ψεύδικες συκοφαντίες για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σιδηροδρομικό έγκλημα, τις συνεννοήσεις των μελών της κυβέρνησης με ανεξάρτητες αρχές, την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει αναφέροντας πως αν δεν το κάνει και ο ισχυρισμός περί συκοφάντησης ήταν απλά μια αφορμή, τότε θα συμπεράνουν όλοι οι πολίτες ότι η ευαισθησία του Πρωθυπουργού ξεκινά και τελειώνει μόνο όταν στην επιφάνεια έρχεται η κριτική στους δημόσιους διαγωνισμούς και στο μοίρασμα δισεκατομμυρίων μεταξύ λίγων και ισχυρών. Ελληνοτουρκικά, μεταναστευτικό και περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και πάμε αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Μπασκάκη. Γιάννη, τι λέει το ρεπορτάζ σου? Ναι, καταρχάς λέει ότι η συνάντηση αυτή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη είχε διάρκεια 30 λεπτά και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την ελληνική πλευρά, υπήρξε μια επισκόπηση στην ατζέντα της συνάντησης αυτής σε σχέση με την πρόοδο των ζητημάτων του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας. Στο επίκεντρο της συνάντησης αυτής βρέθηκε και το μεταναστευτικό, ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα την ελληνική κυβέρνηση. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών στο ζήτημα αυτό, ενώ δόθηκε και εντολή στους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Κεραπετρίδη και τον Χακάν Φιντάν, προκειμένου να προετοιμάσουν την σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβούλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο θα γίνει στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025. Να σου πω ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με το συνηθισμένο φορμάτ, δηλαδή με τη συμμετοχή των δύο υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Χακάν Φιντάν, καθώς και των δύο διπλωματικών συμβούλων, της κυρίας Άννας Μαρίας Μπούρα και του κυρίου Τσαγατάη Κιλίτς. Να σου πω τέλος ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις στη συνέχεια στο CNN σε σχέση και με την συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε ότι είναι χρήσιμο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και στα ζητήματα τα οποία διαφωνούμε να το κάνουμε με συγκεκριμένο τρόπο, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ να σου πω ότι κυβερνητικές πηγές πληροφορίες της τελευταίας στιγμής λένε ότι τέθηκε από την πλευρά του Πρωθυπουργού και το Κυπριακό. Θυμίζω όμως ότι είχε προηγηθεί τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος είχε ζητήσει, είχε επιμείνει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, ζητώντας να το κάνει αυτό η διεθνής κοινότητα, Αθήνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Σοκ προκαλούν τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονη στη Γλυφάδα, όπου αποτυπώνεται η μανία με την οποία ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε την κοπέλα, ενώ οι παριστάμενοι αντί να τη βοηθήσουν παρακολουθούσαν απαθείς και κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους. Ο Μιχάλης Κωνσταντόπουλος από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα.
Το σοκαριστικότερο είναι ακριβώς Αθηνά ότι περίπου 20 άτομα, συνομήλικοι της 14χρονης, παρακολουθούσαν αυτή την άγρια επίθεση, τον άγριο ξυλοδαρμό με γροθιές, ακόμα και ενώ ήταν πεσμένη κάτω η αβοήθητη κοπέλα, χωρίς να παρέμβουν για να βοηθήσουν και να σταματήσουν αυτόν τον καυγά. Ορισμένοι μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους. Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, σε πολυσύχναστο δρόμο της Γλυφάδας, και κάποιες πληροφορίες λένε ότι υπήρχε ραντεβού, το οποίο μάλιστα είχε δοθεί μέσω του Instagram. Εκεί οι δύο παρέες, η 14χρονη με μία φίλη της, με τις άλλες 14χρονες που τις επιτέθηκαν, τις φώναξαν να λύσουν τις διαφορές τους. Υπήρχε μάλιστα ιστορικό χρόνιο μπούλινγκ προς την 14χρονη κοπέλα και πραγματοποιήθηκε αυτή η άγρια επίθεση που είδαμε. Για την επίθεση να πούμε ότι υπήρξαν δύο συλλήψεις, δύο 14χρονων κοριτσιών ανήλικων, όπως και των γονέων τους, που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθερες. Και αναζητείται άλλη μια κοπέλα 16 ετών, η οποία έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται και αυτή να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Κοπέλα είναι τραυματίας, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Δεν έχει επιστρέψει στο σχολείο της στη Βούλα, όπου το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ, όπως καταλαβαίνεις, Αθηνά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα αλλάξει σχολείο, καθώς οι παρενοχλήσεις ήταν συνεχείς από ό,τι προκύπτει. Περίπου για ένα χρόνο ήταν αυτές οι επιθέσεις που δεχόταν. Είχαν προσπαθήσει να αντισκάψουν τα μαλλιά της, είχαν ρίξει κάποια αναψυκτικά. Τα αίτια δεν είναι ακριβώς γνωστά. Κάποιες πληροφορίες είναι ότι επειδή ήταν καλή μαθήτρια, υπήρχε κάποια αντιζηλία μεταξύ αυτών των έφηβων κοριτσιών και έφτασε να δεχτεί αυτές τις άγριες επιθέσεις που είδαμε στο βίντεο που έκανε το γύρο όλης της Ελλάδας, Αθηνά. Ακριβώς, επιθέσεις. Ξεφεύγουμε πλέον από το σχολικό εκφοβισμό. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, πολύ. Έντονη είναι η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών που απειλεί να βυθίσει όλη τη Μέση Ανατολή σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Μετά την κατακραυγή για τους εκατοντάδες νεκρούς στον Λίβανο, σε νέα Ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρητού, υψηλόβαθμος διοικητής της Χεσμπολά σκοτώθηκε. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν το νότιο Λίβανο, με οικογένειες να στιβάζονται σε αυτοκίνητα και κλειστά σχολεία να χρησιμοποιούνται ως πρόχειρα καταφύγια. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο Λίβανο. Για νέο πλήγμα ακριβίας κάνει λόγο το Ισραήλ, με στόχο το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεσμπολά, Ιμπραήμ Κουμπάισι. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νέο Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Λιβανέζικης πρωτεύουσας. Με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινής στρατιωτικής βάσης, απάντησε η Χεσμπολά. Άρον-άρον φεύγουν Λιβανέζοι με τις οικογένειές τους από το νότιο Λίβανο, στιβαγμένοι σε αυτοκίνητα, καθώς δεν έχει τέλος το σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού. Η Δευτέρα ήταν η πιο θανατηφόρα ημέρα στο Λίβανο από το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1990. وهذا صراحة بنافي كل الكذب اللي كانوا عم بيقول العدو الإسرائيلي إنه هو كان عم يستهدف. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει την επιχείρηση Βόρεια Βέλη και να επιστρέψει τους εκτοπισμένους κατοίκους στο Βόρειο Ισραήλ. Άλλα νησιά μπονδέτ μπατσαμέρετ, μπεμουβανίμ ραμπίμ, κοχότ ραντουάν, ספגו את המכה האנושה של חיסול כל הצמרת שלהם, מפקדי הגזרות, החטיבות ואנשי המטה. Φύγετε, δεν είναι ο πόλεμος μαζί σας, λέει στους αμάχους ο Νετανιάχου. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Οι επιθέσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν κλιμακωθεί και οι φόβοι για μια ολοκληρωτική περιφερειακή σύγκρουση έχουν αυξηθεί μετά από μια σειρά επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον μελών της Χεσμπολά. The escalation is extremely dangerous and worrying. I can say that we are almost in a full-fledged war. Η Συντική Οργάνωση ενεργοποίησε προειδοποιητικές σιρήνες στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας του Βορείου Ισραήλ με ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο το πρωί. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά στη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ αεροπορικές εταιρείες όπως η Qatar Airways, η British Airways και η Lufthansa έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους από και προς τη Βηρητό. Μένουμε στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκινάει νέο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων στο Λίβανο κατά της Χεσμπολά, και ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή υψηλόβαθμο στέλεχος της ιητικής οργάνωσης, Χρυσόστομε Λουκά.
Το Ισραήλ Αθηνά λέει ότι σκότωσε τον Ιμπραήμ Κουμπάιτσι, διοικητή της μονάδας εκτόξευσης πυράβλων. Συνολικά 6 νεκροί στο χτύπημα σε πολυκατοικία σε νότιο προάσιο της Βηρυτού. Έχει ανάψει και τα καλά το μέτωπο του Λιβάνου. Αυτό είναι ξεκάθαρο μετά και τη χθεσινή σφαγή από Ισραηλινές επιδρομές με πάνω από 550 νεκρούς και τουλάχιστον 50 παιδιά νεκρά μεταξύ αυτών. Ο πόλεμος, γιατί αυτό βλέπουμε, συνεχίζεται και σήμερα. Εκτεταμένες επιθέσεις ανακοίνωσαν οι IDF. Συνολικά αναφέρουν 1.500 χτυπήματα στο Λίβανο. Έχουν καταστρέψει, όπως λένε, 400 εκτοξευτές ρουκετών και 70 αποθήκες όπλων της Χεζμπολά. Από τη Λάνλη αναφέρουν ότι μόνο σήμερα εκτοξεύτηκαν πάνω από 170 πύραυλοι προς το Ισραήλ από την ΕΣΥΤΙΚΗ οργάνωση. Μάλιστα. Πριν ανακοινωθούν οι εκτεταμένες επιθέσεις στο Λίβανο και η Χεζμπολά είχε ανακοινώσει με τη σειρά της ότι χτύπησε κέντρο διοίκησης του Ισραήλ, αρμόδιο για το βόρειο μέτωπο. Δεν έχουμε λεπτομέρειες όμως από τους Ισραηλινούς. Έκριθμη κατάσταση. Υπήρξε και ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή ταξιδιών στο Λίβανο. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων και πρόσφατων εξελίξεων, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης αποφυγή επισκέψεων στο Λίβανο υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς και η άμεση αναχώρηση των ευρισκομένων ως επισκεπτών στο Λίβανο Ελλήνων με διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις. Μια αντίστοιχη ταξιδιωτική οδηγία που έχουν δώσει αυτές τις ώρες πολλές χώρες, Αθηνά. Τώρα, Χρυσόστομε, με τις τελευταίες του δηλώσεις από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος σήμερα. Τι είπε ειδικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Είναι η τελευταία σύνοδος του ΟΗΕ για τον απερχόμενο Αμερικανό Πρόεδρο. Ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή στον πόλεμο να κάνουν ειρήνη. Αυτό είπε ουσιαστικά. Ο ίδιος λέει ότι έχει φέρει σχέδιο για εκεχηρία και επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα. Κάλεσε τα δύο μέρη να οριστικοποιήσουν τους όρους ώστε να υπάρξει αυτή η κατάπαυση του πυρός. Αναφέρθηκε σε μια Γάζα χωρίς Χαμάς. Ενώ αναφορικά με τη νέα κλιμάκωση στο Λίβανο, ο Μπάιντεν λέει ότι κάνουμε ενέργειες, οι ΗΠΑ, για να αποτρέψουμε έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε. Εντός των τυχών, στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Όπως καταγγέλνουν, 1,5 χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα έργα της τηλεδιοίκησης δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν μονές γραμμές και τυφλά σημεία. Για άλλη μια φορά χτυπούν το καμπανάκι για θέματα ασφαλείας οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, με τους μηχανοδηγούς να προχωρούν αύριο σε στάση εργασίας και να προαναγγέλνουν απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 10 Οκτωβρίου. Μάλιστα, οι μηχανοδηγοί έφτιαξαν βίντεο όπου υπενθυμίζουν τους σοβαρούς κινδύνους. Μόνο τον τελευταίο ένα μήνα σημειώθηκαν δύο σοβαρά περιστατικά με πτώσεις δέντρων σε τρένα και τις γραμμές, όπως και παρολίγων σύγκρουση τρένων του προαστιακού λίγο έξω από την Αθήνα. Είναι τα πάγια αιτήματά μας για περισσότερη ασφάλεια, σύγχρονο σιδηρόδρομο, ασφαλείς μεταφορές για εμάς και τους επιβάτες. Τα που έφτασε ο κόμπος ως δεν φταίνει ξανά και με το περιστατικό που συνέβη στους Αγίους Αναγύρους και με το κορμό του δέντρου που για άλλη μια φορά παραλίγο να είχαμε πολύ σοβαρό συμβάν και τραυματισμό συναδέλφου. Οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο τονίζουν ότι 1,5 χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών τίποτα σχεδόν δεν έχει αλλάξει και οι αρμόδιοι συνεχίζουν να μην παίρνουν στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις τους. Της τηλεδιοίκησης δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, με τους μηχανοδηγούς να καταγγέλουν ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μονές γραμμές και τυφλά σημεία. Τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει σε ένα μήκος 100 χιλιόμετρων περίπου στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το σημείο που είχαμε τις ζημιές από την περσινή κακοκαιρία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία που αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, σε αυτά τα 100 χιλιόμετρα οι μηχανοδηγοί πηγαίνουμε χωρίς φωτοσημάδια και τηλεδιοίκηση, τηρώντας προφανώς το γενικό κανονισμό κίνησης. Και από εκεί πέρα ένα άλλο μεγάλο κομμάτι επίσης είναι το κομμάτι προς την Πελοπόννησο, Λιώσια μέχρι Κόρινθο, που επίσης δεν υπάρχουν αυτά τα συστήματα, παρά μόνο στο κομμάτι Κόρινθο-Σκιάτο. Η Hellenic Train από την πλευρά της προσεύχε στη δικαιοσύνη κατά της απεργίας των εργαζόμενων, με την απόφαση να αναμένεται για αύριο. Πάμε σε μια ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς το απόγευμα είχαμε μια αρπαγή βρέφους από το μεευτήριο Αλεξάνδρα, αλλά από τους γονείς του. Περισσότερα για την περίεργη αυτή υπόθεση θα μας πει ο Μιχάλης Κωνσταντόπουλος. Αθηνά συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές ο λεγόμενος παλαιοχριστιανός από την Κορινθία κατά κόσμων Μανώλης Καλαϊτζηδάκης. Ο συγκεκριμένος φέρεται να έφτασε στο μεευτήριο Αλεξάνδρα σήμερα το μεσημέρι μεταξύ και να πήρε
το Βρέφος, το οποίο είχε γεννηθεί στις 20 Αυγούστου και από το οποίο από εκείνον και την μητέρα του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια με εισαγγελική εντολή. Ωστόσο, σήμερα, όπως κατήγγειλε η Ποεδίν, έφτασε στο νοσοκομείο μεταξύ, πήρε το Βρέφος και έφυγε. Ο ίδιος, να πούμε, μάλιστα τοποθετήθηκε λίγο αργότερα σε τηλεοπτική εκπομπή του σταθμού Μέγκα, αρνούμενος ότι έκανε αυτή την πράξη, ότι άρπαξε το Βρέφος και ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τέτοια εισαγγελική εντολή. Να πούμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του από το αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος και αναζητείται από δυνάμεις του 100 της άμεσης δράσης και ομάδας Δίας, Αθηνά. Μάλιστα, να δούμε τι θα προκύψει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Εκτός συνόρων τώρα, η χειρότερη κακοκαιρία εδώ και σχεδόν 100 χρόνια έπληξε χθες την Τοσκάνη της Ιταλίας, συνεχίζοντας μια σειρά από ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Χριστίνα Βασιλάκη, ποια είναι η κατάσταση? Ναι, Αθηνά, καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την υπερχείληση του ποταμού στην κεντρική Τοσκάνη, ενώ χθες το βράδυ με αποτέλεσμα δύο ξένοι τουρίστες, ένα μωρό 5 μηνών και η γιαγιά του να αγνοούνται σήμερα. Οι γονείς και ο παππούς του μωρού διασώθηκαν από μια ταράτσα αφού το σπίτι που διέμεναν πλημμύρισε. Ενώ σήμερα οι διασώστες αναζητούσαν όλους τους αγνοούμενους χρησιμοποιώντας δίτες, σκύλους και ντρόουν. Η δυνατή βροχή οδήγησε επίσης στο κλείσιμο των τοπικών δρόμων και άφησε 700 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοσκάνης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook είπε ότι η περιοχή είχε να δει τόσο έντονη κακοκαιρία από το 1928. Την περασμένη όμως εβδομάδα, να θυμίσουμε ότι η βόρεια ιταλική περιφέρεια Εμίλια-Ρωμάνια επιλύγει επίσης από πλημμύρες, αναγκάζοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είδαμε και χθες και στις Κάνες που είχαν πλημμυρίσει. Χριστίνα, τώρα να πάμε στην άλλη άκρη της γης, στο Μεξικό, όπου αναμένεται και εκεί μια ισχυρή τροπική καταιγίδα. Ναι, Αθηνά, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για τον τυφώνα Τζον, ωστόσο τις τελευταίες ώρες υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, η οποία όμως έχει ήδη πλήξει την Οαχάκα και κινείται βόρειο-δυτικά, φαίνοντας πολύ ισχυρούς ανέμους, ορμητικά κύματα και έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Για συγκεκριμένες περιοχές, οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα, σε υψηλότερα εδάφη, προειδοποιώντας για σοβαρές πλημμύρες και κατολιστήσεις και τονίζοντας ότι η προτεραιότητα έχει να σωθούν οι ζωές. Μάλιστα, Χριστίνα Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε στη Γερμανία τώρα. Οι εργαζόμενοι στην Commerzbank αντιδρούν στην απόπειρα επιθετικής εξαγοράς του τραπεζικού κολοσσού από την ιταλική UniCredit, Χρυσόστομε Λουκά, και προχωρούν μάλιστα σε κινητοποιήσεις. Και δεν το βλέπεις συχνά αυτό, να βλέπεις τους εργαζομένους μαζί με τη διοίκηση να διαδηλώνουν μαζί για κάτι το οποίο αφορά βεβαίως όλους και μαζί δεν συμφωνούν ότι αυτό πρέπει να γίνει. Μιλάμε για την επιθετική, όπως φαίνεται, απόπειρα εξαγοράς της UniCredit, της Ιταλικής Τράπεζας, της γερμανικής Commerzbank. Κανείς δεν θέλει αυτή την εξαγορά, ούτε καν η γερμανική κυβέρνηση. Φοβούνται όλοι μαζικές απολύσεις από μια τυχόν συγχώνευση. Και είναι κάτι που οι Ιταλοί έχουν κάνει στο παρελθόν και έχει περάσει από μια φάση εξυγίανσης η Commerzbank. Επομένως, λένε ότι είμαστε καλά τώρα, δεν θέλουμε να ταράξουμε το καράβι. Οι Ιταλοί εξασφάλισαν αρχικά ένα μικρό μερίδιο της γερμανικής τράπεζας. Είπαν ότι δεν ενδιαφέρομαστε να το μεγαλώσουμε, να το αυξήσουμε. Και όμως έκαναν ακριβώς αυτό. Ξαφνικά φαίνεται ότι ετοιμάζονται να εξαγοράσουν το 21% του γερμανικού κολοσσού. Εδώ παρενέβη μέχρι και ο καγκελάριος Σόλτς από τον ΟΗΕ. Είπε ότι πρόκειται για μια επιθετική, εχθρική κίνηση, όπως τη χαρακτήρισε. Οι εργαζόμενοι και το μεγάλο συνδικάτο Verdi οργανώνουν κινητοποιήσεις. Στα συνθήματά τους, είμαστε καλύτερα μόνοι μας. Σταματήστε τον τρόμο της συγχώνευσης. Μάλιστα, να πάμε τώρα, Χρυσό, στο μισθή Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου ένα μικρό κορίτσι είχε χαθεί στο δάσος, εντοπίστηκε με τη βοήθεια ντρόουν, εντοπίστηκε μάλιστα να κοιμάται ανάμεσα στα δέντρα. Πώς είχε χαθεί? Είναι μια φοβερή ιστορία. Θα δούμε και τα πλάνα. Το μικρό κορίτσι κοιμάται μέσα στο δάσος μόνο με την πιτζάμα του. Η 10χρονη Πέιτον χάθηκε υπνοβατώντας. Περπάτησε το βράδυ έχοντας βγει από το σπίτι της και εντοπίστηκε σχεδόν 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι και εντοπίστηκε μετά, τη βρήκανε μονάχα με ένα θερμικό ντρόουν, ένα ντρόουν με θερμική κάμερα. Το κορίτσι βρέθηκε να κοιμάται στο δάσος με τις πιτζάμες. Βλέπουμε ότι σε λίγο θα την προσεγγίσουν σε λίγο οι άνθρωποι που την αναζητούσαν. Οι γονείς της μικρής την έψαχναν με τη βοήθεια και της αστυνομίας αλλά και εκατοντάδων άλλων εθελοντών. Ένας εθελοντής χειριστής εξειδικευμένου ντρόουν με θερμική κάμερα βοήθησε πάρα πολύ. Το βλέπουμε το ντρόουν για τον εντοπισμό της. Πέρασε μια ολόκληρη μέσα στο δάσος από τη στιγμή που χάθηκε. Ευτυχώς η μικρή είναι καλά. Όλα καλά. Η τεχνολογία λοιπόν βοήθησε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε. Και πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, συνδεόμαστε με την πολιτική μας συντάκτρια Μαρτίνα Ζαφυριάδου και τον Στέργιο Γιαμπάκα που βρίσκεται στην ΕΡΤ. Μαρτίνα, να ξεκινήσω από σένα που παρακολουθείς την τηλεμαχία.
Τι έχουν πει ως τώρα οι έξι υποψήφοι? Με το καλημέρα Αθηνά είχαμε τις πρώτες έτσι αψιμαχίες. Στην πραγματικότητα ο κύριος Γερουλάνος, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του για μια follow-up ερώτηση, απευθύνθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη αφήνοντας εχμές για ελλιπές πρόγραμμα στο θέμα των δανειοληπτών. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι, είπε ότι όλα όσα λέει είναι στο πρόγραμμα του κόμματος και πως ο ίδιος έχει πολλές φορές προκαλέσει την σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία κάποιοι δεν πήγαν να πούν τη γνώμη τους. Εκεί λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος επανήλθε, λέγοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι όποτε ετέθη ζήτημα να πει κανείς τη γνώμη του για το πρόγραμμα του κόμματος ήταν παρόν και πως το πρόγραμμά του δεν το έχει εκπονήσει με την ελπίδα κάποτε να γίνει πρόεδρος του κόμματος, αλλά προκειμένου να το βοηθήσει να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ο κύριος Δούκας μίλησε για μια ζούγκλα στο χώρο της εκπαίδευσης, επικαλούμενος και τη θέση του ως ακαδημαϊκός. Από την άλλη, αναπτύχθηκε ένα κάπως πολιτικό φλερτ με την κυρία Γιαννακοπούλου όταν την ρώτησε πόσες φορές έχουν συζητηθεί ζητήματα μεταναστευτικού στα όργανα του κόμματος. Η κυρία Γιαννακοπούλου υποστήριξε ότι δεν θυμάται να έχει γίνει μια τέτοια κουβέντα, όπως δεν έχει γίνει για πολλά άλλα τέτοιου είδους θέματα ή εν πάση περιπτώσει σημαντικά, αφήνοντας και οι δύο εχμές, χωρίς βεβαίως να τον κατονομάσουν, προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δούκας επανήλθε και ζήτησε από την ίδια, επειδή έχει την εμπειρία της οικογένειας, να τοποθετηθεί για τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την τοπική ανάπτυξη, και εκείνη αναφέρθηκε στα παιδιά της και το γεγονός ότι πάνε σε δημόσια σχολεία, έχουν συμμαθητές από την Ασία και πως το κόμμα θα πρέπει να λειτουργεί θεσμικά, όπως είπε, και να έχει ρηξικέλευθες, να διαμορφώσει ρηξικέλευθες προτάσεις για τέτοιου είδους ζητήματα. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι δεν έχει θέσει ζητήματα μεταναστευτικού για πρώτη φορά και πως εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συζητηθούν πολύ σοβαρά, γιατί βρέθηκε στη Ρόδο και είδε από κοντά το πρόβλημα, πράγμα στο οποίο υπερθεμάτισε η κυρία Γιαννακοπούλου. Για με την κυρία Διαμαντοπούλου να απαντά ότι υπάρχει ένα συνολικό θέμα για τα νέα παιδιά και πως το κόμμα χρησιμοποιεί ξύλινο λόγο, αλλά θα πρέπει αυτό να αλλάξει προκειμένου να τα προσεγγίσουν και να δώσουν στους νέους μία γλώσσα η οποία θα τους είναι οικία και κατανοητή. Τέλος να σου πω ότι ο κύριος Κατρίνης μίλησε για την ανάγκη να δοθεί μια λύση στο θέμα της ενοικίασης ακινήτων, που πολλές φορές είναι δυσπρόσιτη για μικρομεσαίους ή τέλος πάντων ανθρώπους που δεν ανήκουν στους πολύ πλούσιους, και μίλησε για δύο Ελλάδες αυτές, κατά την πρώτη κάποιος μπορεί να παίρνει πάρα πολύ εύκολα δάνεια, τεράστια, αρκεί να είναι πάρα πολύ ψηλά στη δική του οικονομική κατάσταση, και πάρα πολύ, 399.000 επιχειρήσεις, είπε, μικρομεσές, συνοστίζονται για να πάρουν ένα μικρό δάνειο, αν καταφέρουν ποτέ να το πάρουν. Αθηνά. Μάλιστα. Στέργη, να έρθω τώρα σε εσένα για να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα από την ΕΡΤ και αν αναμένετε δηλώσεις μετά το τέλος της τηλεμαχίας. Όσον αφορά το κλίμα, Αθηνά, αυτά τα στιγμιότυπα που περιέγραψε μόλις η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι ο λόγος που όλα τα βλέμματα είναι προσιλωμένα στις οθόνες που μεταδίδουν τη τηλεμαχία. Τα βλέμματα συγκεντρώνονται ακόμα περισσότερο πάνω στις οθόνες όταν υπάρχει διαλογική συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων και όταν ο ένας καταθέτει κάποια ερώτηση στον συνυποψήφιό του ή σχολιάζει μια προηγούμενη τοποθέτησή του. Στο τέλος του debate, βεβαίως, περιμένουμε τους έξι υποψηφίους να προχωρήσουν σε δηλώσεις, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου βέβαια, και αναμένουμε τα σχόλιά τους και τα συμπεράσματά τους από το πώς εξελίχθηκε η σημερινή τηλεμαχία. Αθηνά. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Παραμένετε υπατμόν φυσικά και παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις για να δώσετε το ρεπορτάζ στην εκπομπή του Γιώργου Μελιγκόνη που ακολουθεί. Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την τηλεμαχία των έξι υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, όπου άναψαν τα αίματα λόγω του φορολογικού. Είναι τζούσι ότι οι 11 βγήκαν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Οπότε θα το παίξετε ως ζήτημα, αλλά πρέπει να πούμε και εμείς την αλήθεια. Έχουμε καθέσει πρόταση νόμου πολλούς μήνες πριν τους 11, η οποία ο άνθρωπος που τη συνέταξε είναι ο κύριος Πυράκος, ένας άνθρωπος που είχε ασχοληθεί ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και επειδή λοιπόν θέλω να δω αν είναι υποκριτές ή όχι, καταθέσαμε σήμερα ξανά τροπολογίες. Τους καλώ να πιέσουν την κυβέρνηση για να γίνουν νόμους
του κράτους την Πέμπτη. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ άδικο από την άποψη ότι ουσιαστικά φορολογούμε το επάγγελμα και όχι το εισόδημα. Δηλαδή, φορολογούμε τον άνθρωπο ανάλογα με αυτό που κάνει και όχι ανάλογα με αυτό που βγάζει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο παρά μόνο στην Ελλάδα. Κάνε μεγάλη εντύπωση ότι ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Γερουλάνος, ενώ έχει κατατεθεί μια πρόταση σήμερα, μια νομοθετική παρέμβαση, συζητάνε για τις επιμέρους διατυπώσεις και τα άρθρα. Θα έπρεπε αυτό να είναι μια συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς αυτή η λειτουργία να αλλάξει για να είμαστε ομογενοποιημένοι όταν καταθέτουμε μια τόσο σημαντική παρέμβαση για τα φαντς. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.